ονομάζομαι Πολανάκη Δέσποινα και είμαι προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. Με αφορμή να παρουσιάσουμε σήμερα το Easy Pay, που θα το δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στη συνέχεια, ξαναγυρνάω στη δυνατότητα που έχει πλέον ο πολίτης μέσα από το site του Δήμου και στο banner οι υπηρεσίες να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ηλεκτρονικά για το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει η οικονομική υπηρεσία στους πολίτες. Συγκεκριμένα για τη νέα υπηρεσία που προστίθεται τώρα και αφορά τις ηλεκτρονικές πληρωμές ή τις εύκολες ηλεκτρονικές πληρωμές, το Easy Pay, ο πολίτης μπορεί είτε πληκτρολογώντας e-pay.chania.gr να μπει στο περιβάλλον του, στην πλατφόρμα πληρωμών του Δήμου Χανίων, είτε μέσα από το site του Δήμου στο εικονίδιο e-pληρωμές, πατώντας το e-pληρωμές. Εδώ έχει δύο δυνατότητες, είτε να πληρώσει χωρίς πιστοποίηση, να πληρώσει δηλαδή τις κλήσεις πρόστιμα από πληρωμή κλήσεων και μία δυνατότητα να ανοίξει λίγο η πλατφόρμα και μπορεί να επιλέξει, έχει τη δυνατότητα να πληρώσει με τρεις διαφορετικούς τρόπους, είτε με την αναζήτηση της κλήσης και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, είτε να πληρώσει με κωδικό RF, είτε να σκανάρει από κάμερα και να του φέρει τα στοιχεία της κλήσης. Να τα δούμε, ένα τρόπο. Το επόμενο κομμάτι είναι η πληρωμή οφειλών, που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κωδικοί TaxisNet, προκειμένου να μπει στη σελίδα που θα φαίνονται οι οφειλές του κάθε πολίτη, με το αφημί του φυσικά, και εκεί έχει τη δυνατότητα στην πρώτη σελίδα να δει το σύνολο των πληρωμών, ενώ αριστερά της σελίδας υπάρχουν οι κατηγορίες βεβαιωμένες οφειλές, οφειλές σε ρύθμιση, αβεβαιότητες οφειλές, άμεσες πληρωμές κλπ. Και είναι ανάλογο σε ποια κατηγορία είναι οι οφειλές, σε ποιο στάδιο είναι οι οφειλές του στο Δήμο Χανίων. Εδώ να πούμε ότι δεν είναι μόνο αυτό εδώ μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο για να πληρώσει, αλλά και για να ενημερωθεί για το τι οφειλές έχει στο Δήμο Χανίων. Και υπάρχει και η προοπτική ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών, θα τις πούμε στη συνέχεια. Να ξαναγυρίσω λίγο στις πληρωμές. Μπαίνοντας λοιπόν βεβαιωμένες οφειλές, γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη κατηγορία, ανοίγει μία σελίδα, φαίνονται, εδώ πέρα έχουμε ένα παράδειγμα από κάποιο πολίτη που φαίνονται τι οφειλές έχει, φαίνεται και το ποσό και η αιτιολογία, κλικάροντας αριστερά, μπορεί να επιλέξει ποιες πληρωμές θέλει να πληρώσει. Δεν είναι υποχρεωτικό να τις επιλέξει όλες. Αυτόματα λοιπόν, ό,τι έχει επιλέξει, μεταφέρεται σε μία νέα σελίδα που εκεί του βγάζει το συνολικό ποσό τυχόν προς αυξήσεις και συμπληρώνει κάποια στοιχεία από κάτω, τα οποία ζητάει η τράπεζα και είναι υποχρεωτικά. Κάποια εύκολα στοιχεία. Στη συνέχεια, μεταφέρεται, όταν λοιπόν θα συμπληρώσει, μεταφέρεται στη σελίδα της πληρωμής, του βγάζει το ποσό ξανά και εδώ λοιπόν έρχεται και πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της κάρτας του, με την οποία θα ολοκληρώσει την πληρωμή. Ουσιαστικά εδώ έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του. Πατάει πληρωμή και ολοκληρώνεται. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι μπορεί, έχει τη δυνατότητα στην πρώτη τελευταία επιλογή να δει τι πληρωμές έχει κάνει, ενώ στις άλλες επιλογές που έχει οφειλές σε ρύθμιση, αντίστοιχα βλέπει τις οφειλές του σε ρύθμιση, οι επιλογές, αβεβαιότητες οφειλές, βεβαιωτικά σημειώματα, άμεσες πληρωμές, είναι κάποιες κατηγορίες οφειλών προς το Δήμο Χανίων που δεν νομίζω τώρα ότι έχει νόημα να τις. Είναι ανάλογα αυτό που είπαμε και πριν, σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Από πότε ξεκίνησε την λειτουργία, από σήμερα? Αυτό ξεκινάει επίσημα από σήμερα. Ουσιαστικά έχει δοκιμαστεί τώρα δοκιμάζεται από την οικονομική υπηρεσία περίπου 2 εβδομάδες. Δηλαδή, εγώ τώρα μπορώ να πληρώσω κάτι. Ναι. Οποιοσδήποτε πολίτη δηλαδή τώρα μπορεί να μπει με το αφημί, με του κωδικού TaxisNet, να δει την εικόνα των οφειλών που έχει στο Δήμο Χανίων και να επιλέξει από εκεί να τι πληρώσει.
Υπάρχει όριο στις ομιλίες, πρέπει όσο κάθε προσώπου... Αρκεί να το μπορεί με την κάρτα του. Να μπορεί να υπάρχει το όριο στην κάρτα. Διαφορετικά υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος, δίνεται και εναλλακτικός τρόπος πληρωμής, χρησιμοποιώντας κωδικό ARF, που γίνεται ουσιαστικά με e-banking. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Μέσω του συστήματος Δίας δεν υπάρχει ακόμα, όπως το... Αυτό το συνδυάζει. Το συνδυάζει, συνδυάζει την πληρωμή μέσω κάρτας ή την πληρωμή μέσω Δίας. Μέσω Δίας. Συνεχίζει δηλαδή να υποστηρίζει. Άρα είναι δηλαδή κάτι που λειτουργεί ανάλογα όπως και, και η πλατφόρμα της εφορίας ουσιαστικά. Ναι, υπάρχει μια αναλογία. Το εκτός ρύθμισης παραδείγματος. Ναι. Ωραία. Πες ότι μπορούμε να βρούμε το ARF από τη σελίδα που είναι επιβεβαιωμένες ομιλίες στο ρύθμισμα. Ναι, υπάρχει. Ούτως ή άλλως είναι ανάλογα με την περίπτωση. Το ARF υπάρχει σε διάφορες περιπτώσεις και είναι ανάλογα με την περίπτωση και θα προστίθονται και κατηγορίες στην πορεία, στην πορεία του χρόνου. Υπάρχει ούτως ή άλλως, αυτό θα αναπτυχθεί, θα μπορεί ο πολίτης να κόβει μέσα από εδώ παράβολα, να πληρώσει το τέλος του πολιτικού γάμου, δηλαδή κάποιες fix πληρωμές, τυποποιημένες, ώστε να διευκολύνεται, να υπάρχει ακόμα περισσότερη εξυπηρέτηση ηλεκτρονική. Πότε? Η διευκόλυνση. Ελπίζουμε, είναι σε εξέλιξη, είναι τεχνικά φτιάχνεται και ελπίζουμε ότι μέχρι σε ένα-δύο μήνες, μέχρι το τέλος του έτους το αργότερο, εξαρτάται πιο πολύ από την εταιρεία που υποστηρίζει το σύστημα. Okay. Αλλά είναι προχωρημένο ήδη, έχει προχωρήσει. Πολύ σημαντικό είναι ότι δίνεται ένα email, το easypay.gr, ώστε ο πολίτης οποιαδήποτε απορία έχει σχετικά με τις οφειλές του, οτιδήποτε θέλει να μας το στέλνει, ώστε να έχει ενημέρωση για οτιδήποτε τον προβληματίζει ή έχει απορίες, ώστε να μην μπλέκεται σε τηλέφωνο και να εξαρτάται ουσιαστικά... Ένωξε. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Πολλές φορές και οι γραμμές